Εξηγήσουμε ότι η μέτρηση έγινε 5, 6 και 7 του μήνα, δηλαδή ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε ένα αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα 1.200 ανθρώπων και έχουμε ήδη περάσει και βλέπουμε την πρώτη κάρτα που συνήθως είναι και η πιο σημαντική, είναι η πρόθεση ψήφου. Να διευκρινίσουμε ότι είναι πρόθεση ψήφου αυτό το τριήμερο και δεν είναι πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. Έχουμε λοιπόν προβάδισμα για το ΣΥΡΙΖΑ με 28,5% έναντι 25,3% για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα σαφές προβάδισμα 3,2%, σαφώς μικρότερο βέβαια από το 4,9% που ήταν η διαφορά των δύο κομμάτων πριν από δύο εβδομάδες όταν είχαμε κάνει αντίστοιχη μέτρηση για την ανατροπή. Και αυτό που παρατηρούμε είναι η άνοδος και των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, σημαντική άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία 2,2% αλλά και μισή ποσοστιαία μονάδα για το ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια βρίσκεται το ποτάμι με 5,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, η Χρυσή Αυγή με 5,4%, το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη με 5%. Άρα εδώ βρίσκουμε 4 κόμματα τα οποία έχουν εξαιρετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και με βάση αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτής της στιγμής διεκδικούν και τα 4 την τρίτη θέση. Και στη συνέχεια βρίσκονται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,7%. Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών που ίδρυσε ο κ. Παπανδρέου είναι η πρώτη του καταγραφή φυσικά και είναι η πρώτη μέτρηση που κάνει αυτή την καταγραφή, 2,6%. Το Λαός 2% και είναι η Ανταρσία. Οριακά δηλαδή, βλέπουμε στο 2,6% οριακά εκτός Βουλής και είναι λίγες μέρες που έχει ανακοινωθεί. Ναι, παρακάτω βέβαια στη συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά στοιχεία για τις μετακινήσεις, τις τάσεις που υπάρχουν μέσα στα κόμματα. Δηλαδή έχουμε τα άκυρα σήμερα 2-4-2, έτσι, δύο κόμματα που διεκδικούν την πρώτη θέση, 4 που διεκδικούν την τρίτη και 2 που πασχίζουν να μπουν στη Βουλή. 2-4-2 είναι το σύστημα. Είναι 2-4.